Στο σημερινό σεμινάριο θα κάνουμε μια ολοκληρωμένη περιήγηση στο πρόγραμμα EliteCAD. Το EliteCAD είναι ένα πρόγραμμα τεχνολογίας BIM, δηλαδή Building Information Modeling. Αυτή η τεχνολογία πρόκειται για την επανάσταση στο σχεδιασμό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Δουλεύουμε ένα τριζιάστατο μοντέλο και αυτόματα όλα τα επίπεδα του κτηρίου ενημερώνονται σε κάθε αλλαγή που κάνουμε. Κάνουμε μια αλλαγή στην κάτωψη και αυτό ενημερώνει αυτόματα την τριδιάστατη αποτύπωση. Όλα τα σχέδια του μοντέλου μας είναι ενωμένα μεταξύ τους και ενημερώνονται αυτόματα. Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα δούμε από το βασικό σχεδιασμό, ξεκινώντας και σχεδιάζοντας την αρχή του έργου με μια απλή κάτωψη. Θα συνεχίσουμε με την τοποθέτηση των κατασκευαστικών στοιχείων εύκολα και γρήγορα και θα καταλήξουμε σε μία ολοκληρωμένη φωτορεαλιστική αποτύπωση με τελικά υλικά και μία εικονική περιήγηση. Το πρόγραμμα έχει ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό από την αρχή μέχρι την τελική παρουσίαση που θέλουμε να δείξουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα βασικό σχεδιασμό, να δούμε το βασικό σχεδιασμό του έργου, να δημιουργήσουμε ένα νέο έργο, να δούμε το περιβάλλον εργασίας. Ξεκινάμε ανοίγοντας το πρόγραμμα. Ανοίγουμε λοιπόν το πρόγραμμα του EliteCAD. Αυτό είναι το περιβάλλον εργασίας που θα δούμε. Αυτή είναι η επιφάνεια εργασίας που θα δουλέψουμε. Στο πάνω κομμάτι, όπως αντίστοιχα και στο αριστερά, το οποίο θα δούμε πιο αναλυτικά στη διάρκεια του σεμιναρίου, μπορούμε να δούμε τις εντολές του προγράμματος, τους χειρισμούς, τη λειτουργία για το σχεδιασμό. Εκεί θα δούμε βασικές εντολές. Στο δεξιά κομμάτι βλέπουμε τη διαχείριση του έργου, των επιπέδων, όπως επίσης τα layer που υπάρχουν, και αντίστοιχα τις βιβλιοθήκες που θα χρειαστούμε για το σχεδιασμό μας. Αριστερά, όπως είπαμε, βρίσκουμε τις εντολές του προγράμματος, βρίσκουμε πιο αναλυτικά κατασκευαστικά κομμάτια που θα δούμε και στη συνέχεια, τείχους, πόρτες, παράθυρα, το έδαφος, κάποια στοιχεία που θα αναλύσουμε και αργότερα. Και στο κάτω κομμάτι βλέπουμε τις κλίμακες και τις επιλογές εμφάνισης επιφάνειας εργασίας που θα δούμε και πιο μετά. Ξεκινώντας να δημιουργήσουμε ένα νέο έργο, μεταβαίνουμε στη δεξιά πλευρά της επιφάνειας εργασίας και πατάμε ρυθμίσεις έργου. Εδώ μας ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο πατάμε νέο έργο, εισάγουμε ένα όνομα για το μοντέλο που θα ξεκινήσουμε να δημιουργήσουμε. Μπορούμε να δώσουμε επιπλέον πληροφορίες για τη διεύθυνση, κάποια βασικά χαρακτηριστικά, μία περιγραφή. Πατάμε OK και συνεχίζουμε. Στην επόμενη καρτέλα μπορούμε να δώσουμε παραπάνω πληροφορίες αν χρειαζόμαστε για το έργο. Πατάμε OK και συνεχίζουμε και μεταβαίνουμε σε μία βασική καρτέλα. Αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, καθώς εδώ πέρα θα δημιουργήσουμε τη δομή. Πατώντας νέο, δίνουμε αντίστοιχα και ένα όνομα για το κτίριό μας εδώ. Είναι συγκεκριμένα για το κτίριο, πριν δώσαμε όνομα για το έργο. Και αφού έχουμε δώσει και το όνομα, πάμε να ορίσουμε τα επίπεδά μας. Στο EliteCAD δουλεύουμε με επίπεδα. Κάθε φορά που θέλουμε να σχεδιάσουμε, πρέπει να προσέχουμε το επίπεδο που βρισκόμαστε. Τώρα, στο πρώτο μέρος, θα σχεδιάσουμε μία πολυκατοικία, οπότε θα τοποθετήσουμε αρκετά επίπεδα. Πάμε να ορίσουμε το πόσα υπόγεια θα έχουμε, πόσους ορόφους. Δίνουμε μία μέτρηση στα αντίστοιχα πεδία. Βλέπουμε στη δίπλα καρτέλα υπάρχει το ύψος σε κάθε επίπεδο. Μπορούμε να δώσουμε έναν ορισμό. Για παράδειγμα, να πούμε ότι ένας τυπικός όροφος θα έχει ύψος 2,40, το ορίζουμε. Δίνουμε αυτές τις μετρήσεις και πατώντας εφαρμογή μπορούμε να δούμε στο δεξιά κομμάτι την
τομή του κτηρίου μας. Μπορούμε να δούμε δηλαδή πολύ γρήγορα ένα βασικό σκαρίφημα για το πώς θα είναι η δομή αυτού που πάμε να σχεδιάσουμε. Έχουμε ήδη, βλέπετε την πληροφορία, έχει αυτόματα δοθεί τα πάχη των πλακών, ότι θα υπάρχει μία κάλυψη πάνω από την πλάκα. Αυτά μπορούμε να τα αλλάξουμε. Μπορούμε δηλαδή, για παράδειγμα, και στην ίδια την καρτέλα εδώ, να πάμε και να αλλάξουμε το ύψος, για παράδειγμα, από 2,30 να το κάνουμε 2,35. Και αυτό, πατώντας εφαρμογή, το βλέπουμε αντίστοιχα ότι έχει γίνει αλλαγή ήδη στο μοντέλο. Αυτό είναι το αυτοματοποιούνται όλες οι ενέργειες. Δηλαδή κάνουμε μια αλλαγή, δίνουμε μια άλλη τιμή σε ένα μέρος και αυτό ενημερώνεται αυτόματα. Εδώ μπορούμε και ξεχωριστά κάθε όροφο να δώσουμε ένα διαφορετικό ύψος, για παράδειγμα, να ορίσουμε κάποια βασικά στοιχεία. Αυτά είναι τα επίπεδα. Μπορούμε δηλαδή κάθε επίπεδο να το αλλάξουμε. Να δώσουμε στοιχεία συγκεκριμένα, άμα τα γνωρίζουμε από την αρχή του έργου. Μπορούμε να αλλάξουμε και στην πορεία του έργου, να τροποποιήσουμε κάποια πράγματα. Απλά αυτή τώρα είναι η βασική δομή που θα δώσουμε. Πατάμε OK. Να πούμε κάπου εδώ ότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ βοηθητικό για το χρήστη, γιατί συνεχώς βγάζει μηνύματα για τις ενέργειες που υλοποιεί. Όταν δημιουργεί κάτι καινούριο, μας βγάζει ένα μήνυμα. Κάθε ενέργεια που πάει να κάνει το πρόγραμμα θα μας εμφανίσει ένα μήνυμα για να γνωρίζουμε πώς έχει κινηθεί η πορεία του έργου μας. Για παράδειγμα, θα δούμε ότι όταν θα πάμε να φτιάξουμε ένα καινούριο κατασκευαστικό στοιχείο, θα μας ορίσει ένα καινούριο layer μέσα στο οποίο θα υπάρχουν, για παράδειγμα, οι τείχοι ή, για παράδειγμα, οι πλάκες. Αυτό είναι πολύ βοηθητικό γιατί το πρόγραμμα μας οργανώνει το έργο μας και είναι πολύ πιο γρήγορο μετά στο σχεδιασμό να βρίσκουμε τα στοιχεία που αναζητούμε. Ο σχεδιασμός ενός έργου μπορεί να ξεκινήσει κατευθείαν μέσα από το πρόγραμμα, δηλαδή να ξεκινήσουμε σαν ένα πρόγραμμα CAD και να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε, ή μπορούμε, αν έχουμε ήδη μία βασική κάτωψη για παράδειγμα, να την εισάγουμε μέσα στο πρόγραμμα και να ξεκινήσουμε με βοηθητικές γραμμές αυτές να ορίσουμε τα βασικά. Πάμε λοιπόν να εισάγουμε ένα αρχείο DWG. Πάμε στο κάτω μέρος της οθόνης και ορίζουμε αρχικά την κλίμακα και τις μονάδες μέτρησης που θέλουμε. Και από το πάνω μέρος στο αρχείο, στο εισαγωγή DWG, ορίζουμε το τι θέλουμε να είναι το αρχείο που θα εισάγουμε, τα βασικά χαρακτηριστικά, αν θέλουμε να το εισάγουμε σε ένα νέο έργο. Τώρα, επειδή έχουμε ξεκινήσει ένα μοντέλο, θα το εισάγουμε στο υπάρχον. Πατάμε OK και αναζητούμε στον υπολογιστή μας το αρχείο που θέλουμε. Πατάμε άνοιγμα και βλέπουμε την κάτωψη, την οποία με βάση αυτή θα ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε. Βλέπουμε ότι την έχουμε εισάγει στο επίπεδο 0. Και πάμε να ξεκινήσουμε το σχεδιασμό. Από το αριστερά κομμάτι θα βρούμε τη δημιουργία της πλάκας. Πατάμε λοιπόν στην πλάκα και στο πάνω μέρος θα ανοίξουμε τις παραμέτρους της πλάκας. Εδώ λοιπόν πάμε να δούμε όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δίνει το πρόγραμμα για τα στοιχεία που εισάγουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία πλάκα, αλλά δεν θα σχεδιάσουμε μία απλή γραμμή. Από ό,τι βλέπετε θα σχεδιάσουμε κάτι που έχει ήδη υλικά, τα οποία μπορούμε να αλλάξουμε και στην πορεία. Έχει ήδη ένα πάχος, έχει ήδη κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία αυτά θα την ακολουθούν στη διάρκεια του σχεδιασμού. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα βρούμε παντού. Και πάμε, από τη στιγμή που έχουμε ήδη εισάγει και την κάτωψη, είναι πολύ πιο εύκολο. Ξεκινάμε λοιπόν, ορίζουμε ένα πολύγωνο για να μας βοηθήσει να κάνουμε ένα κλειστό περίγραμμα για την πλάκα και με βάση την κάτωψη κάνουμε το σχεδιασμό. Βλέπουμε η μπλε γραμμή, είναι το σχέδιο που κάνουμε.
Τώρα, επειδή είμαστε σε προβολή, γραμμική προβολή, δεν μπορούμε να δούμε να έχει αλλάξει κάτι, αλλά αν μεταβούμε σε ένα συμπαγές μοντέλο σχεδίασης, μπορούμε να δούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδιάσει μία πλάκα που, όπως προαναφέραμε, έχει πάχος και βασικά χαρακτηριστικά. Με την ίδια διαδικασία πάμε να φτιάξουμε και την τοιχοποιία. Στο αριστερά κομμάτι θα βρούμε αντίστοιχα στα κατασκευαστικά μέρη και θα δημιουργήσουμε τον τοίχο. Θα επιλέξουμε λοιπόν τους τοίχους και θα δούμε ότι το πρόγραμμα μας δίνει πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά την τοιχοποιία. Έχουμε δημιουργήσει κάποιους πρότυπους τοίχους που συμμορφώνονται με τα ελληνικά δεδομένα και με τους κώδικες που ισχύουν στην ελληνική επικράτεια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να σχεδιάσουμε και τον τοίχο και να δούμε ότι επιλέγοντας για παράδειγμα ένα τοίχο, ξεκινήσουμε με ένα τούβλινο για παράδειγμα τοίχο, μας δημιουργεί το layer, όπως είπαμε, μας δίνει την πληροφορία το πρόγραμμα ότι θα δημιουργήσουμε ένα layer για τον τοίχο. Βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί το layer, αντίστοιχα έχουν εισαχθεί και τα layer από το αρχείο DWG που έχουμε εισάγει νωρίτερα. Πάμε λοιπόν και σχεδιάζουμε και τον τοίχο. Ορίζουμε το σημείο που θέλουμε να τοποθετηθεί, τον άξονα δηλαδή που θα έχει η τοιχοποιία μας. Και αλλάζοντας την εμφάνιση του μοντέλου μπορούμε να δούμε ότι έχουμε σχεδιάσει τον τοίχο. Με Control Space μεταβαίνουμε στην κάτωψη του επίπεδου που σχεδιάζουμε. Ο τοίχος που έχουμε εισάγει έχει ήδη μια πληροφορία για το πάχος. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε αυτόματα. Μπορούμε δηλαδή από το πάνω μέρος να επιλέξουμε ένα διαφορετικό πάχος, ή να πληκτρολογήσουμε ένα διαφορετικό νούμερο ή ανοίγοντας αντίστοιχα τις παραμέτρους να ορίσουμε μια διαφορετική διάσταση για τον τοίχο μας. Μπορούμε να διαλέξουμε ένα άλλο είδος τοίχου και αυτό γίνεται αυτόματα, δηλαδή έχοντας επιλεγμένο το κατασκευαστικό στοιχείο ορίζουμε μια διαφορετική μορφή. Έχει πάρα πολλές επιλογές στο πρόγραμμα όπως είπαμε. Διαλέγουμε αυτό που θέλουμε για το σχεδιασμό. Επιλέγουμε τις παραμέτρους που θέλουμε, ανοίγουμε λοιπόν το παράθυρο των παραμέτρων και βλέπουμε τα στοιχεία αυτού του τοίχου που έχουμε εισάγει. Βλέπουμε ότι έχει ένα υλικό το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε. Βάζουμε τώρα εμείς ένα διαφορετικό για να δούμε αυτή την αλλαγή στο έργο μας. Μπορούμε να βάλουμε άλλες τρώσεις, μπορούμε να βάλουμε άλλο πάχος, να επιλέξουμε ένα διαφορετικό τοίχο, να ορίσουμε από πού θα ξεκινάει, αν θα είναι από πλάκα σε πλάκα ή άμα θέλουμε να μεταβαίνει και σε ένα δεύτερο όροφο, αν σε κάποιο σημείο υπάρχει ένα κενό στην πλάκα και είναι πιο ενιαίος ο τοίχος. Βλέπουμε και την αλλαγή στο υλικό που έχουμε κάνει. Όλα αυτά γίνονται αυτόματα. Με ένα κλικ αλλάζουμε απευθείας το πάχος των τοίχων. Αυτό, άμα πάμε να σχεδιάσουμε σε ένα πρόγραμμα CAD, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τόσο γρήγορα το πάχος. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με την τοιχοποιία μας. Διαλέγουμε το κατάλληλο πάχος που θέλουμε και σχεδιάζοντας με γραμμές, θα δούμε στην πορεία πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε και με κλειστά περιγράμματα. Πάμε να ορίσουμε τα βασικά κομμάτια που έχουμε στην τοιχοποιία. Επιλέγουμε γραμμή και σχεδιάζουμε, όταν ανοίγουμε δηλαδή τον τοίχο, επιλέγουμε πώς θέλουμε να το σχεδιάσουμε. Θέλουμε να σχεδιάσουμε με μία ευθεία γραμμή, θέλουμε να ορίσουμε ένα κλειστό περίγραμμα και μέσα σε αυτό το περίγραμμα να πούμε ότι είναι τοιχοποιία. Βλέπουμε ότι επίσης έχοντας σχεδιάσει μπορούμε να μετακινήσουμε πολύ γρήγορα το τμήμα που έχουμε σχεδιάσει και να το ορίσουμε όπως θέλουμε εμείς το επίπεδο. Έτσι λοιπόν θα δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε με κλειστά περιγράμματα. Για παράδειγμα, να κάνουμε το φέρον οργανισμό τώρα, να δημιουργήσουμε τα υποστυλώματα. Πάμε να δημιουργήσουμε κλειστά περιγράμματα στα τμήματα που υπάρχει ο φέρον οργανισμός.
Τώρα που έχουμε και την κάτωψη που έχουμε εισάγει, είναι πολύ πιο εύκολο να ορίσουμε αυτά τα κομμάτια, αλλά όπως είπαμε, βλέπετε ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε απευθείας μέσα στο πρόγραμμα, να ορίσουμε το σχεδιασμό μας. Δημιουργούμε και το layer του υποστηλώματος, όπως είπαμε πριν, δημιουργεί το πρόγραμμα. Και έχοντας επιλέξει υποστήλωμα και επιλέγοντας επίσης και το κλειστό περίγραμμα που έχουμε σχεδιάσει, μπορούμε να δούμε ότι το πρόγραμμα μας ορίζει αυτόματα τα κομμάτια που βρίσκεται ο φέρον οργανισμός. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην πορεία να δούμε και την ποσότητα, για παράδειγμα, του οπλισμένου σκυροδέματος που θα χρειαστεί να εισάγουμε στο έργο μας. Να δούμε τώρα πιο ολοκληρωμένη την κάτωψη, έχοντας βάλει την τοιχοπία, έχοντας βάλει και τα υποστηλώματα. Βλέπουμε πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό και σε άλλες εμφανίσεις σχεδιασμού. Ένα αρκετά σύνθετο κομμάτι στο σχεδιασμό είναι για αρκετούς η δημιουργία ενός εργονομικού κλιμακοστασίου. Για μία άνετη σκάλα πρέπει 2 φορές το ρίχτη και το πάτημα να είναι περίπου 63. Αυτόν τον υπολογισμό τον κάνει αυτόματα το πρόγραμμα. Δημιουργώντας λοιπόν ένα κλιμακοστάσιο, ανοίγοντας τις παραμέτρους, αρχικά μπορούμε να δούμε ότι μας βγάζει πολλές επιλογές για τη δημιουργία της σκάλας, πώς θα είναι, τι υλικά θα έχει, αλλά το βασικό είναι ότι το πρόγραμμα κάνει τον υπολογισμό αυτού του τύπου ώστε να είναι εργονομική και να είναι άνετη, να μπορεί να στέκεται σωστά στο έργο μας. Αφού έχουμε επιλέξει την σκάλα που θέλουμε, πάμε να την τοποθετήσουμε και αυτή. Αντίστοιχα, βλέπουμε, έχει δημιουργηθεί μαζί με τους τοίχους και τα υποστηλώματα, έχει δημιουργηθεί και το layer της σκάλας. Την τοποθετούμε στο σημείο που θέλουμε και στην πορεία προσαρμόζουμε τις διαστάσεις με βάση το έργο μας. Τοποθετούμε δηλαδή από τη στιγμή που γνωρίζουμε πόσο θέλουμε να είναι. Στο πάνω μέρος της οθόνης, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα κατασκευαστικά κομμάτια και γενικά οι πληροφορίες από τα στοιχεία που τοποθετούμε, μπορούμε να τα δούμε στο πάνω μέρος της οθόνης ή ανοίγοντας τις παραμέτρους. Προσαρμόζουμε λοιπόν τη σκάλα με βάση το έργο μας. Μπορούμε να δούμε ήδη από την κάτωψη ότι μας δίνει κάποιες πληροφορίες για το πόσα σκαλοπάτια διαθέτει. Αφού την έχουμε προσαρμόσει κατάλληλα με βάση το σχεδιασμό μας, πάμε να τη δούμε αρχικά ότι έχει τοποθετηθεί με τα υλικά της, έχει προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να είναι από το επίπεδο που ξεκινήσαμε μέχρι την επόμενη πλάκα, μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά και να είναι με βάση το σχεδιασμό που θέλουμε. Βλέπουμε το πλάτος των σκαλοπατιών, βλέπουμε όλες τις παραμέτρους που έχει η σκάλα, ανοίγουμε να δούμε πιο συγκεκριμένα και αλλάζοντας, για παράδειγμα, το ρίχτη ή το πάτημα, μπορούμε να δούμε ότι ο τύπος της σκάλας, τον οποίο υπολογίζει, είπαμε, το πρόγραμμα, μας χτυπάει ένα σφάλμα ότι δεν είναι σωστή. Αυτή η σκάλα, για παράδειγμα, τώρα, βλέπουμε ότι έχουμε ένα μήνυμα στην οθόνη ότι κάτι δεν είναι σωστό. Από την αρχή το πρόγραμμα την προσαρμόζει κατάλληλα. Άμα πάμε και εισάγουμε εμείς τα στοιχεία που μπορεί να έχουμε υπολογίσει, αν είναι υπολογισμένα λάθος, αυτά θα τα βγάλει κατευθείαν το πρόγραμμα. Βλέπουμε αντίστοιχα το πλάτος που μπορούν να έχουν τα σκαλοπάτια, μπορούμε και αυτό να το αλλάξουμε, να έχουμε μια διαφορετική τιμή. Αυτά βλέπουμε ενημερώνονται αυτόματα στο 3D μοντέλο μας. Μπορούμε να δούμε επιπλέον παραμέτρους, την πορεία που θα έχει η σκάλα, τον τύπο που θα έχει η σκάλα. Τα επιλέγουμε όλα αυτά με βάση αυτό που επιθυμούμε και έχουμε ολοκληρώσει τόσο γρήγορα και το σχεδιασμό του κλιμακοστασίου. Και αφού έχουμε ολοκληρώσει μία κάτωψη, θα δούμε πώς μπορούμε να μεταβούμε στα υπόλοιπα επίπεδα και να μεταφέρουμε τα στοιχεία από τα προηγούμενα, ώστε να κάνουμε πολύ πιο γρήγορα το σχεδιασμό μας και στα άλλα επίπεδα. Για παράδειγμα, θα επιλέξουμε τα υποστηλώματα, τον φέρον δηλαδή οργανισμό του κτηρίου,
και θα το μεταφέρουμε και στους άλλους ορόφους, θα πάρουμε και το κλιμακοστάσιο μαζί. Και στο πάνω μέρος της οθόνης θα βρούμε την αντιγραφή στοιχείων σε επόμενους ορόφους. Θα επιλέξουμε ναι και θα επιλέξουμε τους ορόφους, μας λέει το πρόγραμμα, σε ποιους ορόφους θέλουμε να τα μεταφέρουμε. Εμείς τώρα θα τα μεταφέρουμε σχεδόν σε όλους τους ορόφους, θα βάλουμε και στο υπόγειο. Και ανοίγοντας τα υπόλοιπα επίπεδα, θυμόμαστε ότι δουλεύουμε σε επίπεδο, οπότε αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο το επίπεδο που δουλεύουμε. Με διπλό κλικ μπορούμε να ανοίξουμε και να κάνουμε ενεργό και τα υπόλοιπα επίπεδα. Ανοίγοντας λοιπόν όλα τα επίπεδα, μπορούμε να δούμε ότι έχουν μεταφερθεί αυτόματα όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε επιλέξει. Βλέπουμε για παράδειγμα εδώ στο δεύτερο όροφο έχουν μεταφερθεί. Στον πρώτο όροφο αντίστοιχα υπάρχουν τα στοιχεία που έχουμε μεταφέρει από το ισόγειο. Control Space για να πάμε στην κατακόρυφη κάτωψη και να εισάγουμε τώρα και εδώ ένα αρχείο DWG ώστε να κάνουμε πιο γρήγορο το σχεδιασμό και να κάνουμε και τον πρώτο όροφο. Επιλέγουμε με την ίδια διαδικασία όπως και πριν και ανοίγουμε για τον πρώτο όροφο ώστε να σχεδιάσουμε και εδώ αντίστοιχα τα κατασκευαστικά στοιχεία. Αφού έχουμε εισάγει το αρχείο DWG, θα κάνουμε μια αντιγραφή και της πλάκας από το ισόγειο στον όροφο για να δούμε πώς μπορούμε να απλά αλλάζοντας τις ακμές του ήδη υπάρχοντος στοιχείου που θα μεταφέρουμε να έχουμε και την πλάκα της κάτωψης του ορόφου. Βλέπουμε την πλάκα του ισογείου και απλά μεταβάλλοντας τις ακμές με βάση το σχέδιο που έχουμε εισάγει είναι πολύ πιο εύκολο από τη στιγμή που έχουμε ήδη κάποιες βασικές γραμμές να κινούμαστε, μπορούμε να δούμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη μορφή της πλάκας μας. Επιλέγοντας την πλάκα, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε, να αποκόψουμε ένα τμήμα για να εισάγουμε τα ανοίγματα που πιθανότατα χρειαζόμαστε για τα κλιμακοστάσια και τον ανελκυστήρα. Έχοντας επιλέξει την πλάκα, στο πάνω μέρος βρίσκουμε το κομμάτι που μπορούμε να αποκόψουμε ένα τμήμα της και σχεδιάζουμε το κομμάτι που θέλουμε να ορίσουμε για το κλιμακοστάσιο. Με την ίδια διαδικασία ορίζουμε και για τον ανελκυστήρα μας και έχοντας δημιουργήσει αυτό μπορούμε να δούμε μεταβαίνοντας σε τριζάστατη προβολή ότι έχει δημιουργηθεί η τρύπα στην πλάκα. Ο σχεδιασμός μπορεί να γίνει αντίστοιχα πολύ πιο γρήγορος καθώς υπάρχουν εντολές μέσα στο πρόγραμμα, όπως η ένωση τείχων, όπως βλέπουμε, που μπορεί πολύ γρήγορα να δημιουργήσει την ένωση μεταξύ των δύο τείχων. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, θα πάμε να ορίσουμε και τα κάγκελα στα μπαλκόνια μας. Μεταβαίνουμε στη γραμμική σχεδίαση και από τα κατασκευαστικά μέρη επιλέγουμε τα κυκλειδώματα. Στο πάνω μέρος μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη που μπορούμε να τοποθετήσουμε. Επιλέγουμε να τα σχεδιάσουμε με βάση μια γραμμή που θα ορίσουμε και με βάση το σχέδιο αφού έχουμε εισάγει και την κάτωψη πατάμε πάνω σε αυτό το κομμάτι και ορίζουμε τα κάγκελα για το μπαλκόνι μας. Βλέπουμε ότι έχουν σχεδιαστεί, στην τρισιάστατη σχεδίαση μπορούμε να τα δούμε. Κάνουμε μία άλλη επιλογή για το πίσω μπαλκόνι και τοποθετούμε ένα διαφορετικό. Με την ίδια διαδικασία μπορούμε να δούμε μία διαφορετική μορφή. Ας επιλέξουμε ένα ακόμα στο υπόλοιπο κομμάτι και στην επιλογή του τριζιάστατου μπορούμε να δούμε και με τα υλικά πως είναι πολλές διαφορετικές επιλογές και σε κάγκελα.
Αφού έχουμε δημιουργήσει μία ολοκληρωμένη κάτωψη, πάμε να εισάγουμε και τα στοιχεία των κουφωμάτων, τις πόρτες και τα παράθυρα. Από τα κατασκευαστικά μέρη επιλέγουμε πόρτα. Μπορούμε να δούμε τις επιλογές που μας δίνει το πρόγραμμα. Είναι πάρα πολλές. Διαλέγουμε μία και πάμε να την τοποθετήσουμε πάνω στην τυχοποιία που έχουμε εισάγει νωρίτερα. Μπορούμε να δούμε στο πάνω μέρος τα στοιχεία και τις διαστάσεις που έχει ή να ανοίξουμε το παράθυρο των παραμέτρων και να δούμε πιο αναλυτικά κάποια χαρακτηριστικά, το σχήμα ή πώς μπορεί να φαίνεται στην κάτωψη. Και πατώντας OK, πάμε να την εισάγουμε στην τυχοποιία. Πατάμε στον τοίχο που θέλουμε να ορίσουμε το κούφωμα. Διαλέγουμε την κατεύθυνση που θα έχει το άνοιγμα της πόρτας μας και πατάμε κλικ. Επιλέγοντάς την, μπορούμε αρχικά να τη μετακινήσουμε στο σημείο που θέλουμε. Πολύ γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό από τη μετακίνηση στο πάνω μέρος της οθόνης, όπως αντίστοιχα και της αντιγραφής. Θα το δούμε στην πορεία. Αλλάζοντας εμφάνιση, μπορούμε να δούμε την εισαγωγή της στο τρισδιάστατο μοντέλο μας. Και με την ίδια διαδικασία μπορούμε να επιλέξουμε ένα διαφορετικό είδος και να τοποθετήσουμε και όλες τις εσωτερικές πόρτες στη τυχοποιία μας. Κάνουμε μια διαφορετική επιλογή. Κλικ στη τυχοποιία που θέλουμε να εισάγουμε το κούφωμα. Επιλέγουμε την κατεύθυνση. Επιλέγοντας το ίδιο το στοιχείο μπορούμε να το αλλάξουμε τη διάσταση. Από το πάνω μέρος επιλέγουμε μια διαφορετική και με βάση το σχέδιο που έχουμε ήδη από κάτω στην προκειμένη περίπτωση. Μπορούμε να δούμε ότι έχει τοποθετηθεί. Έχοντας επιλεγμένο το στοιχείο και αλλάζοντας την επιλογή, μπορούμε πολύ γρήγορα να τοποθετήσουμε ένα διαφορετικό. Το πρόγραμμα έχει μία πολύ μεγάλη ποικιλία. Πάμε αντίστοιχα να τοποθετήσουμε και τα παράθυρα. Κάνουμε την επιλογή του στοιχείου που θέλουμε και πάμε σε μία τυχοποιία να το τοποθετήσουμε. Επιλέγουμε τον τοίχο. Έχει τοποθετηθεί. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε τώρα αυτό το στοιχείο να το μετακινήσουμε, να το αντιγράψουμε για αρχή σε ένα σημείο πιο δίπλα στην τυχοποιία. Ανοίγοντας τις παραμέτρους μπορούμε να ορίσουμε το σημείο που θέλουμε να βρίσκεται στον τοίχο. Βάζουμε δηλαδή έτσι τις διαστάσεις που θέλουμε να έχει ή μπορούμε από το πάνω μέρος να κάνουμε την αλλαγή σε αυτές τις διαστάσεις. Επιλέγουμε, βλέπουμε αυτόματα γίνεται αυτή η αλλαγή στο τρισδιάστατο μοντέλο. Μπορούμε να κάνουμε μια διαφορετική επιλογή και να τη δούμε αυτόματα να αλλάζει. Επιλέγουμε αυτό που θέλουμε για το σχεδιασμό μας. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή στο επίπεδο σχεδίασης, ώστε να βολέψει καλύτερα στο να μετακινήσουμε, για παράδειγμα, τα στοιχεία που έχουμε σε αυτό το επίπεδο. Στο κάτω μέρος επιλέγουμε επίπεδο εργασίας. Από τη στιγμή που έχουμε ήδη σχεδιασμένα επίπεδα, επιλέγουμε, κάνουμε κλικ στο επίπεδο που θέλουμε να έχουμε το νέο επίπεδο εργασίας. Βλέπουμε ότι το ορθογώνιο της κάτωψης έχει μεταφερθεί σε αυτή τη διάσταση. Ενώ με Control Space μπορούμε να μεταβούμε στην κάτωψη του ενεργού επίπεδου, να μετακινήσουμε αντίστοιχα τα στοιχεία που έχουμε σε αυτό το επίπεδο και να κάνουμε τους απαραίτητους χειρισμούς που θέλουμε. Ενώ μπορούμε να μεταβούμε στο προηγούμενο επίπεδο με την επαναφορά επίπεδου εργασίας στο κάτω μέρος της οθόνης.
Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να ορίσουμε και το έδαφος του έργου μας. Από το αριστερό κομμάτι επιλέγουμε το έδαφος. Στο πάνω μέρος μπορούμε να βρούμε τις παραμέτρους, κάποια στοιχεία που μπορούμε να ορίσουμε. Πάμε λοιπόν να επιλέξουμε νέο ισοϋψί και να αρχίσουμε το σχεδιασμό. Επιλέγουμε το ύψος που θέλουμε να έχουμε στην ισοϋψί και πατάμε εκκίνηση και σχεδιάζουμε μία πρώτη ισοϋψί στο χώρο γύρω από το κτίριό μας. Αλλάζουμε τη διάσταση, πατάμε ξανά εκκίνηση και ορίζουμε μία δεύτερη. Με την ίδια διαδικασία και αλλάζοντας τη μέτρηση της κάθε ισοϋψής, κάνουμε το ίδιο για όλο το οικόπεδο που θέλουμε να ορίσουμε. Θα τοποθετήσουμε γύρω-γύρω από το κτίριό μας τα ύψη του εδάφους. Και στη συνέχεια θα πάμε να ορίσουμε το περίγραμμα του τοπογραφικού. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ορίζουμε ένα γενικό έδαφος γύρω από το σημείο που θέλουμε να σχεδιάσουμε και μετά θα ορίσουμε πιο συγκεκριμένα το περίγραμμα του τοπογραφικού μας. Βλέπουμε έχει σχεδιαστεί. Πηγαίνοντας και σε τρισδιάστατη προβολή μπορούμε να δούμε την κλίση που έχει δημιουργηθεί. Αφού έχουμε ορίσει το έδαφος, πάμε τώρα να ορίσουμε πιο συγκεκριμένα το τοπογραφικό μας. Στο πάνω μέρος βρίσκουμε στο περίγραμμα ορίου. Επιλέγουμε το σχεδιασμό που θέλουμε να κάνουμε σε αυτό το περίγραμμα και γύρω από το κτίριο δημιουργούμε ένα πλαίσιο και βλέπουμε ότι συγκεκριμένα τώρα έχει οριστεί το τοπογραφικό μέσα στο οποίο θα ορίσουμε όλα τα επιμέρους στοιχεία, δηλαδή τις επιχωματώσεις, τις εξκαφές που θέλουμε να κάνουμε για το κτίριό μας. Και αφού έχουμε επιλέξει τα κατάλληλα επίπεδα και γνωρίζουμε το περίγραμμα που θέλουμε να ορίσουμε, κάνουμε την ίδια διαδικασία, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία, το έδαφος. Πάμε για παράδειγμα εξκαφές, βάζουμε πολύγωνο για να ορίσουμε το πλαίσιο της εξκαφής μας και αρχίζουμε να σχεδιάζουμε το σημείο που θέλουμε να τοποθετήσουμε το κτίριό μας. Ορίζουμε το πλαίσιο, δίνουμε ένα όνομα για το περίγραμμα που έχουμε σχεδιάσει. Μπορούμε να δώσουμε βάθος, μπορούμε να δώσουμε ένα υλικό στο έδαφος. Και βλέπουμε ότι έχει σχεδιαστεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε ορίσει και την εξκαφή του κτηρίου. Άμα μεταβούμε σε άλλα επίπεδα, κλείσουμε κάποια επίπεδα, μπορούμε να δούμε πιο χαρακτηριστικά ότι έχει δημιουργηθεί μία τρύπα, όπου μέσα εκεί θα τοποθετήσουμε εμείς το κτίριό μας. Μπορούμε να δούμε ολοκληρωμένα και τις υψομετρικές και την εξκαφή που έχουμε δημιουργήσει. Μέσα από το ElitCAD μπορούμε να δημιουργήσουμε λίστες επιμετρήσεων του έργου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπολογίζουμε όλες τις ποσότητες που έχουμε τοποθετήσει στο έργο, πόρτες, παράθυρα, κάθε αντικείμενο που έχουμε τοποθετήσει, τα υλικά, και αυτό κάνει έναν υπολογισμό συνολικά για το έργο και μας δίνει τα αποτελέσματα. Πηγαίνοντας από τις ποσότητες και πατώντας επεξεργασία έργου, μπορούμε να κάνουμε μία ανάλυση όλων των ποσοτήτων που έχει μέσα το έργο. Στη συνέχεια, στη δημιουργία αναφορών, μπορούμε να διαλέξουμε πιο συγκεκριμένα για ένα αντικείμενο, για παράδειγμα για τα υποστηλώματα ή για παράδειγμα για τα παράθυρα. Πατάμε δημιουργία και μας αποθηκεύει ένα Excel αρχείο. Αυτό το Excel αρχείο έχει συνολικά για όλο το έργο μας όλα τα παράθυρα που έχουμε τοποθετήσει.
τις διαστάσεις τους, τα υλικά τους, όλα τα χαρακτηριστικά που χρειαζόμαστε. Αυτό μας κάνει πάρα πολύ εύκολη τη διαδικασία στην υλοποίηση του έργου, από ό,τι καταλαβαίνετε. Στη συνέχεια, ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο που διαθέτει επίσης το Elitecad είναι η δημιουργία δωματίων. Από τα κατασκευαστικά μέρη, πατώντας δωμάτιο, μεταβαίνοντας σε ένα συγκεκριμένο όροφο όπου έχουμε ορίσει κλειστά περιγράμματα χώρων, μπορούμε να εισάγουμε αυτόματα ένα δωμάτιο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε ορίσει κάποια βασικά χαρακτηριστικά για έναν χώρο, για ένα υπνοδωμάτιο, για παράδειγμα, για ένα μπάνιο, κάποια υλικά, το πάχος, για παράδειγμα, της οροφής ή του δαπέδου, και αυτό το προσαρμόζουμε αυτόματα μέσα στο δωμάτιο. Ανοίγοντας την καρτέλα των παραμέτρων, μπορούμε να δούμε τις πληροφορίες που μπορούμε να δώσουμε σε αυτόν τον χώρο. Μπορούμε να δώσουμε υλικά στα δάπεδα, στους τοίχους, στις οροφές. Μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένο όνομα για κάθε δωμάτιο. Μπορούμε να επιλέξουμε τις πληροφορίες που μπορούμε να βλέπουμε στην κάτωψη. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να δούμε και τις βιβλιοθήκες που διαθέτει το πρόγραμμα, θα δούμε πιο αναλυτικά στο δεύτερο μέρος για αυτές, και να ορίσουμε τα υλικά για τα δωμάτια. Πατάμε OK, διαβάζουμε τις πληροφορίες που μας δίνει το πρόγραμμα και προσαρμόζουμε ανάλογα. Πάμε να τοποθετήσουμε άλλο ένα δωμάτιο, επιλέγουμε για παράδειγμα μπάνιο. Η διαδικασία είναι, επιλέγουμε το δωμάτιο και πατάμε κλικ μέσα στο χώρο. Θυμόμαστε ότι ο χώρος πρέπει να είναι με κλειστά περιγράμματα, αλλιώς δεν θα δέχεται την εισαγωγή του δωματίου. Θα δούμε στο δεύτερο μέρος πώς μπορούμε να ελέγξουμε αν είναι κλειστά τα περιγράμματά μας. Αλλάζοντας την προβολή και πηγαίνοντας σε γραμμική σχεδίαση, μπορούμε να δούμε και τις πληροφορίες που μας δίνει για κάθε χώρο. Ανοίγοντας το παράθυρο των παραμέτρων, μπορούμε να επιλέξουμε να εμφανίζονται περισσότερες ή λιγότερες πληροφορίες στην κάτωψή μας, ανάλογα με την προτίμησή μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να ανοίξουμε το εμβαδό του δωματίου, ή για τα παράθυρα, για τα στοιχεία που έχει μέσα στο δωμάτιο, και αυτό να εμφανίζεται στην κάτωψη. Εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος του σεμιναρίου. Στο δεύτερο μέρος θα δούμε πιο αναλυτικά την ολοκλήρωση του έργου, πώς να εξάγουμε σχέδια, να δημιουργούμε φωτορεαλιστικές απεικονίσεις και την τελική υλοποίηση του έργου.